Καλημέρα, Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέας και έχω και πολλά κιλά. Και σήμερα θα διαβάσω την επιστολή μιας φίλης, η οποία έχει βάλει ως τίτλο «Τα κιλά ως κριτήριο για την αξία μου». Πάω κατευθείαν στην επιστολή. Αγαπητή κυρία Θέκλα, έχω ένα θέμα το οποίο μου τρώει το μυαλό εδώ και χρόνια. Είμαι αρκετά κιλά. Δεν θέλω να γίνω αδύνατη. Δικιά μου αυτή, εγώ θέλω να γίνω αδύνατη. Ίσως να χάσω λίγα που έχω πάρει και έχω βγει από τα συνηθισμένα μου, μαζί σου σε αυτό. Αλλά γενικά νιώθω πάρα πολύ καλά παχουλή που πάντα ήμουν εξάλλου. Το πρόβλημα είναι το εξής. Τα κιλά ως κριτήριο για τα πάντα. Για το αν είσαι καθαρή, όμορφη, ικανή να δουλέψεις και γενικά ό,τι έχει να κάνει με κίνηση, να περπατήσεις, να κουβαλήσεις κτλ. Είμαι άνθρωπος που δεν κρίνω τον άλλο από την εμφάνιση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το κάνουν οι υπόλοιποι. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Έχουν ένα μέτρο σύγκρισης που κάθε μέρα για εμάς τους εκτός προδιαγραφών, εντός αγωγικών, είναι μια καθημερινή μάχη. Καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλο αυτό που κάποια στιγμή σε φθείρει, ρε αδερφέ. Πώς μπορείς να αντέχεις όλον αυτόν τον καθημερινό συναισθηματικό, αν θέλετε, πόλεμο, να βγεις αλόβητος. Γενικά δεν δίνω σημασία σε όλα αυτά, αλλά έρχεται αυτή κάποια στιγμή, όμως, που θα σε επηρεάσουν για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί μπορεί να είσαι πιο ευάλωτος εκείνη την περίοδο. Ίσως γιατί μαζεύονται μέσα σου και δεν αντέχεις άλλο όλο αυτό το βάρος των κακών σχολείων και συμπεριφορών. Ίσως γιατί μπορεί να έχεις βαρεθεί κιόλας στην όλη κατάσταση. Να σημειώσω εδώ ότι μου λένε ότι με πάνε πολύ τα κιλά λόγω του χαρακτήρα μου και των γουστάρων. Αλλά για παράδειγμα, σίγουρα δεν θα με διάλεγα να δουλέψω στο μαγαζί τους ή σαν σύντροφο. Μιλώντας για τους άντρες που μου λένε για το χαρακτήρα μου. Και πάει λέγοντας γιατί. Γιατί το σώμα μου είναι χοντρό. Συμπεράσματα που έβγαλα ρωτώντας τους ευθέως, παρατηρώντας την πιο ειλικρινή γλώσσα, τη γλώσσα του σώματος, καθώς και τα μάτια τους. Συγγνώμη για το σεντόνι, ξέρω δεν σας αρέσουν οι μεγάλες επιστολές, αλλά είμαι πολυλογού και υπεραναλυτική. Δεν είναι μεγάλη επιστολή, μια χαρά είναι επιστολή. Η επιστολή σου είναι μια χαρά. Το θέμα όμως το οποίο θέτεις και ο τρόπος με τον οποίο γράφεις ό,τι σε αντιμετωπίζουν οι άλλοι και κυρίως οι άνδρες, γιατί εντάξει, είναι φανερό ότι σε ενδιαφέρουν οι άνδρες και είναι φανερό ότι θα ήθελες και θα επιθυμούσες να είχες την εύκολη ζωή μιας αδύνατης. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην είμαι αυτοβιογραφική σε αυτό το vlog, γιατί γράφεις πράγματα με τα οποία ταυτίζομαι. Καταρχάς, ταυτίζομαι με το ότι πάντοτε ήμουν παχουλή. Κατά κρίβεια, ήμουν παχουλή από τα 22 μου και μετά. Μέχρι τα 22 μου, από μωρό, πάλευα συνεχώς με δίαιτες και τέτοια και ήμουν σε μια φυσική κατάσταση καλή. Δεν ήμουν ποτέ αδύνατη, ήμουν γύρω στα 60-63 κιλά, με ύψος 1,63, αλλά μετά από τη γέννηση των παιδιών δεν έχω πέσει ποτέ κάτω από 70 κιλά και αυτή την περίοδο είμαι 90. Έχω και περιόδους που ήμουν 103. Λοιπόν, λες ότι ήσουν πάντα παχουλή και εγώ τώρα, εντάξει, 23 χρόνια μετά είναι πάντα. Και εγώ πάντα ήμουν παχουλή και λες ότι δεν θες να γίνεις αδύνατη. Θέλεις μόνο να διώξεις κάποια έξτρα κιλά, να ξεφορτωθείς κάποια έξτρα κιλά τα οποία έχεις πάρει για να χωράς και στα ρούχα σου. Ταυτίζομαι κι εγώ σε αυτό. Έχει πολλά χρόνια που σταμάτησα να θέλω να γίνω όπως όταν ήμουν 18 ετών. Σταμάτησα να επιδιώκω να γίνω 60 κιλά και 63 κιλά και 58 κιλά που ήμουν και στο γυμνάσιο. Το έχω βγάλει από το μυαλό μου. Όμως νομίζω πως θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα αντί να είμαι 90 κιλά που είμαι τώρα, να ήμουν 80 για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, κι εγώ όπως και εσύ δεν θεωρώ ότι τα κιλά μου είναι αυτά που με καθορίζουν ως άνθρωπο. Η διαφορά που έχουμε εσύ και εγώ είναι ότι εγώ έχω σύντροφο, έχω άνδρα και έχω βρει άνδρα ο οποίος αρέσκεται στο πάχος μου, του αρέσει που είμαι γεμάτη, του αρέσει που είμαι
βολούψουας το λένε στα αγγλικά, καμπυλωτή. Του αρέσει που είμαι σαν την Ashley Graham. Όσοι δεν γνωρίζετε την Ashley Graham, μπείτε στο Instagram να την ακολουθήσετε. Μια πολύ ωραία τύπισσα, η οποία είναι χοντρή, αλλά είναι γυμνασμένη χοντρή. Κάνει γυμναστικές ιστορίες κακά. Τώρα είναι έγκυος, πρέπει να έχει γεννήσει, δεν ξέρω αν έχει γεννήσει μέχρι να βγει το vlog. Η οποία έχει σχέση η γάμου με έναν τύπο σκηνοθέτη, ο οποίος είναι Αφρικανός. Οι Αφρικανοί συνήθως οι άνδρες προτιμούν τις παχουλές γυναίκες, αλλά υπάρχουν και Έλληνες, υπάρχουν και Κύπροι, υπάρχουν και άλλοι και άλλων φυλών άνδρες οι οποίοι ελκύονται από παχουλές γυναίκες. Και αν δείτε την Ashley Graham θα δείτε ότι έχει πάρα πολύ στυλ, κουβαλάει πολύ άνετα τον εαυτό της και είναι και ένα πρότυπο για τις γυναίκες που είναι παχουλές, το γεγονός ότι ζει γυνά, διατρέφεται γυνά, γυμνάζεται και το πάχος της είναι καλό πάχος, δηλαδή δεν είναι και είναι πάρα πολύ δραστήρια. Αυτό που λες ότι το να είσαι παχουλός σημαίνει δεν μπορείς να περπατήσεις ή δεν μπορείς να σηκώσεις βάρη, δεν ισχύει. Άλλο να είσαι παχουλός και να είσαι αγύμναστος και σε κακή φυσική κατάσταση και άλλο να είσαι παχουλός και να είσαι γυμνασμένος και σε καλή φυσική κατάσταση. Και επίσης υπάρχει και η συνθήκη την οποία οι γυμναστές ονομάζουν, κάτσε πώς το ονομάζουν και οι διαιτολόγοι, slim fat. Υπάρχουν αδύνατοι άνθρωποι, είναι αγύμναστοι και στην ουσία δεν έχουν καλή φυσική κατάσταση και μπορεί ένας χοντρός που να είναι γυμνασμένος να έχει καλύτερη φυσική κατάσταση από έναν αδύνατο ο οποίος είναι αγύμναστος. Κάτσε να θυμηθώ πώς το λένε ρε παιδί, πώς το λένε. Όταν κάποιος είναι αδύνατος και αγύμναστος. Δηλαδή βλέπεις μια φιγούρα η οποία δεν έχει πολλά κιλά, αλλά αυτά που έχει είναι είναι λίπος. Διαβάζω εδώ τώρα, λέει είναι καλύτερο να είναι κάποιος υπέρβαρος και να σκείται παρά αδύνατος και αγύμναστος. Μεγάλη έρευνα κορυφαίων ιδρυμάτων. Λέει σύμφωνα με μεγάλη αμερικανική έρευνα, η άσκηση που διαρκεί συνολικά 2,5 ώρες την εβδομάδα αυξάνει το προσδόκιμο ζωής όσων είναι άνω των 40 ετών έως και 7,2 χρόνια. Επιστήμονες από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Καρκίνου της Σχολής Δημόσιας Υγείας Johns Hopkins Bloomberg στη Βαλτιμόρη και το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ εξέτασαν τα στοιχεία από 650.000 ανθρώπους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συστηματική άσκηση προσθέτει χρόνια τόσο σε εκείνους που έχουν ήδη καλή σωματική κατάσταση όσο και στους παχύσαρκους. Συγκεκριμένα παρατήρησαν ότι όσοι έκαναν γρήγορο περπάτημα για 75 λεπτά την εβδομάδα ζούσαν κατά 1,8 χρόνια περισσότερο από εκείνους που δεν ασκούνταν καθόλου. Εκείνοι όμως που περπατούσαν περισσότερο από 150 λεπτά την εβδομάδα είχαν περίπου 4,5 χρόνια ψηλότερο προσδόκιμο ζωής. Είδε το περπάτημα που σας έλεγα στα New Year's Resolutions, στο vlog που κάναμε το τελευταίο vlog του 19. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι όσοι είχαν καλή φυσική κατάσταση και φυσιολογικό βάρος κέρδιζαν 7,2 περισσότερα χρόνια ζωής, ενώ όσοι δεν ασκούνταν καθόλου αλλά είχαν κανονικό βάρος για το ύψος τους, ζούσαν 3,1 χρόνια λιγότερο από την προηγούμενη ομάδα. Πόσο μάλλον οι παχύσαρκοι που δεν ασκούνται καθόλου. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ένα ήπιο πρόγραμμα φυσικής άσκησης έχει σημαντικά ωφέλη για την υγεία, ακόμη και αν αυτό δεν σημαίνει την απώλεια βάρους. Άλλη έρευνα του Πανεπιστήμιου του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, στην οποία συμμετείχαν 6.000 άτομα, έδειξε ότι οι άνθρωποι που ασκούνται θα ζήσουν περισσότερο, ακόμη και αν καπνίζουν, είναι υπέρβαροι, έχουν προβλήματα στην καρδιά. Έστω και η μικρή φυσική δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικά ωφέλη στην υγεία. Είναι καλύτερο να είναι κάποιος υπέρβαρος και να ασκείται παρά αδύνατος και να κάνει καθιστική ζωή, ανέφερε ο γιατρός Ken Cooper. Δεν θέλω να παρεξηγήσετε αυτά που λέω. Δεν υποστηρίζω το κάπνισμα και η παχυσαρκία δεν κάνουν κακό στην υγεία. Απλώς προσπαθώ να αποδείξω πόσο επιβλαβής για τον οργανισμό είναι η καθιστική ζωή και η αδράνεια. Αυτό το έχω διαβάσει από ένα site που λέει Value for Life. Νομίζω είναι slimy fat ο όρος. Τώρα να το βρω, slimy fat. Ναι, slimy fat είναι ο όρος. Είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι σε απασχολεί το θέμα του αν θα βρεις άνδρα που είσαι χοντρή και αν θα σε πιάσουν σε δουλειά και τέτοια.
Και επίσης έχεις την ψευδέστηση, το ανέφερα προηγουμένως και δεν το τόνισα, φαίνοντας σαν να το πίστευα, ότι αν μια κοπέλα είναι αδύνατη, έχει τέλεια ζωή. Όχι, φιλενάδο. Γνωρίζω πολλές κοπέλες αδύνατες, τις οποίες οι παχουλές τις ζηλεύουμε τις αδύνατες και υποθέτουμε ότι έχουν τέλεια ζωή, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουν. Όχι ότι όλες οι αδύνατες έχουν άσχημη ζωή, αλλά το να είσαι αδύνατη δεν σου εγγυείται μια καλή ζωή. Δεν είναι χέγγιο για μια καλή ζωή. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσεις εσύ ίδια πόσο σημαντικό είναι για σένα το να έχεις την κοινωνική αποδοχή. Επειδή είσαι νεαρή κοπέλα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι αρκετά σημαντικό, γιατί όσο πιο νέοι είμαστε, τόσο πιο σημαντικό είναι για μας να έχουμε κοινωνική αποδοχή. Ένα έχω να σου πω, ότι μια δουλειά χρειάζεται να βρεις και έναν άνδρα χρειάζεται να βρεις. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Δηλαδή δεν θες να βρεις πολλές δουλειές, μια δουλειά θα κάνεις, αν δεν κάνεις και δεύτερη, μία μόνο. Μία που να πληρώνει ικανοποιητικά και να μην ταλαιπωρείς. Λοιπόν, εφόσον δεν έχεις σκοπό να δουλέψεις πόρτα σε κλαμπ ή να κάνεις μια άλλη δουλειά, τέλος πάντων, η οποία να βασίζεται πάρα πολύ η επιτυχία αυτής της δουλειάς στην εξωτερική εμφάνιση, η γνώμη μου είναι να προσπαθείς να γίνεις όσο καλύτερη σε αυτό που έχεις σπουδάσει ή στην τέχνη που γνωρίζεις και να βγάλεις από το μυαλό σου ότι θα σου κοπούν ευκαιρίες λόγω εμφάνισης. Τώρα, τα κιλά που θες εσύ να διώξεις, διώξε το, άμα είναι τόσο σημαντικό. Σου ξαναλέω όμως ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να ασκείσαι και να έχεις καλή φυσική κατάσταση παρά να διώξεις τα κιλά. Βάλε τη γυμναστική στη ζωή σου σαν ένα φάρμακο για τη ψυχική και τη σωματική υγεία. Κάνε αυτό το πράγμα και επίσης η γυμναστική μας δίνει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Επίσης, επειδή έναν άντρα χρειάζεται να βρεις, εάν εσύ έχεις αποφασίσει ότι θέλεις το υπόλοιπο της ζωής σου να ταλαιπωρήσει προσπαθώντας να γίνεις κάτι που δεν είσαι και ίσως και δεν είσαι και γενετικά σχεδιασμένη για να γίνεις αδύνατη, γιατί παίζουν και τα γονίδια μας ρόλο, όχι στο να είμαστε υπερπαχύσαρκοι και να έχουμε μία νοσογόνο παχυσαρκία, ενώ που να έχουμε, ξέρω εγώ, να γίνουμε 200 κιλά και να έχουμε πολύ ψηλούς τους δείχτες το λιπιδίο στο αίμα κλπ. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για το ότι κάποιοι από τα γονίδια τους είναι πολύ πιο εύκολο να αδύνατοι και κάποιους άλλους όχι. Λοιπόν, έχεις δύο επιλογές. Μια επιλογή είναι να μπεις σε αυστηρή δίαιτα και να σκοτώνεσαι και να προσπαθήσεις να αποκτήσεις ένα σώμα που δεν θες, το οποίο νομίζω αυτή η επιλογή δεν είναι για σένα. Γιατί φαίνεται από τον τρόπο που γράφεις ότι ήδη έχεις επιλέξει να αποδεχθείς τον εαυτό σου όπως είναι. Και το δεύτερο, να σκεφτείς αυτό το εντός εικόνα λάττωμα που έχεις, το γεγονός ότι είσαι παχουλή, ως ένα πλεονέκτημα, το οποίο θα σε βοηθήσει να ξεδιαλέξεις τους ανθρώπους που έχουν επίπεδο. Γιατί κατά τη γνώμη μου, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πνευματικότητα, δεν θα σταθεί στα λίγα παραπανήσια κιλά και να πει απορρίπτω αυτή τη γυναίκα ή απορρίπτω αυτό τον άνδρα, γιατί αντί να είναι 70 κιλά είναι 80 ή αντί να είναι 65 κιλά είναι 90 ή είναι 75, είναι 85. Τώρα, η περίπτωση εκείνη στην οποία κάποιος γίνεται 200 κιλά, κάποιος γίνεται 150 κιλά, κάποιος γίνεται 120 κιλά με ένα οποιοδήποτε ύψος, εκεί στην νοσογόνο παχυσαρκία που κάποιος κινδυνεύει και η υγεία του και είναι και αδρανής και είναι και αυτοκαταστροφικός και τρώει τα πάντα όλα και δεν προσέχει και δεν κάνει, εκεί πέρα ναι, σίγουρα ούτε και για τον ίδιο είναι καλό, αλλά ούτε και για ένα τέρι. Γιατί μιλάμε για σωματική υγεία και ψυχική υγεία. Εννοείται. Εσύ λες για λίγα, κάτσε να ξαναδιαβάσω πόσα κιλά είσαι. Δεν λες πόσα είσαι. Άκουσα. Έχεις λίγα περισσότερα. Είμαι αρκετά κιλά, δεν θέλω να γίνω αδύνατη, ίσως να χάσω λίγα που έχω πάρει και έχω βγει από τα συνηθισμένα. Το να είσαι στα συνηθισμένα σου και να είσαι fit είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Σου λέω, οι περιπτώσεις τις οποίες ανησυχούμε είναι να έχουμε νοσογόνο παχυσαρκία, είναι να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ περισσότερα κιλά από ό,τι σηκώνει το σκαρί του. Ξέρω εγώ, να είναι ένας άνθρωπος 1,63 όπως είμαι εγώ, και να γίνει 130 κιλά, και να γίνει 120 κιλά, και να γίνει 110 κιλά. Εκεί ναι.
και να ανεβούν ψηλά, ξέρω εγώ τα... Πώς τα λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά σωστά. Οι αναλύσεις του αίματος του να μην είναι καλές, να είναι ανησυχητικές, να έχει θέματα υγείας. Ναι, εκεί, ναι, εκεί δεν θα επέλεγες να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αυτοκαταστροφικός, γιατί αυτός που είναι αυτοκαταστροφικός θα κάνει καταστροφική στη σχέση. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο καλούπι και έχει αποδεχθεί τον εαυτό του και είναι καλά με τον εαυτό του και φροντίζει κιόλας τον εαυτό του, γιατί και εγώ είμαι 90 κιλά, αλλά προσέχω πάρα πολύ τι τρώω. Δεν τρώω επεξεργασμένες τροφές, δεν τρώω οτιδήποτε που να έχει ζάχαρη, δεν τρώω γλυκά, δεν τρώω ρήμα φρούτα. Και σιτάρι πολλές φορές δεν τρώω, γλουτένι συνήθως δεν τρώω, προσέχω πάρα πολύ τι τρώω, γιατί θέλω να έχω καλή υγεία και θέλω να ζήσω υγιώς τα επόμενα χρόνια. Είμαι 90 κιλά γιατί δεν κάνω δίαιτα, δεν κάνω προσπάθεια να δυνατήσω, όμως προσέχω πάρα πολύ τη διατροφή μου γιατί θέλω να έχω καλή υγεία. Και οι αναλύσεις μου που έκανα πρόσφατα, λέει και ο διαβητολόγος, είναι σαν να είσαι 15 ετών για να μην έχεις διαβήτη. Ανεξαρτήτως του ότι είμαι 90 κιλά με ύψος 1,63, δεν σας λέω να γίνετε κι εσείς 90 κιλά ή να γίνετε 100 κιλά ανάλογα με το ύψος, να γίνετε όπως εμένα, δεν λέω αυτό το πράγμα, αλλά λέω ότι έχει διαφορά το να είσαι, να έχεις μια σωματική κατάσταση φυσικαλή, καλή φυσική κατάσταση, καλή υγεία, να προσέχεις τον εαυτό σου. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δυνατήσουν και το κάνουν με υγιή τρόπο, πηγαίνοντας στο διαιτολόγο, στο διατροφολόγο, πηγαίνοντας σε ένα επιστήμονα του σπορ και του αθλητισμού, σε ένα γυμναστή να τους βοηθήσει να το κάνουν, αυτό είναι αξιέπαινοι και καλά κάνουν και δικαιούνται να το κάνουν. Επίσης εδώ θέλω να πω ότι πολλά κορίτσια, νεαρά κορίτσια και μεγαλύτερες γυναίκες, οι οποίες είναι αδύνατες από τη φύση τους και είναι και ωραίες κοπέλες, πολύ συχνά αναφέρουν ότι αυτή τους η εμφάνιση η οποία είναι σύμφωνη και συμβαδίζει με τα δεδομένα της κοινωνίας, με τα στερεότυπα της κοινωνίας, πολλές φορές τους έχει βάλει σε μπελάδες, γιατί έχει τραβήξει εμφάνιση τους, έχει έλξει ανθρώπους οι οποίοι είναι επιφανειακοί και κοιτάνε μόνο την εμφάνιση. Τουλάχιστον εσύ, έχοντας τα παραπανήσια κιλά, έχεις αυτό το δίχτυ ασφαλείας ότι κάποιος ο οποίος είναι πολύ επιπόλαιος και πολύ επιφανειακός τύπος δεν θα ασχοληθεί μαζί σου. Και θα γλιτώσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να σε ταλαιπωρήσει. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει στα ερωτήματά σου. Τι λέτε εσείς στα σχόλια? Εντάξει, εγώ ίσως να μην είμαι και πολύ αντικειμενική για να κάνω αυτό το θέμα, γιατί είμαι και η ίδια χοντρή. Ένα μήνυμα που θέλω να δώσω προς τις χοντρές και τους χοντρούς είναι ότι όταν αποδεχτούμε τη φύση μας και όταν αποδεχθούμε τον εαυτό μας όπως είναι, τότε μπορούμε να τον κρατούμε και σε καλύτερη υγεία και φυσική κατάσταση και ίσως και να δυνατήσουμε και λιγάκι. Και σίγουρα θα είμαστε καλά, γιατί καθημερινά θα ξυπνάμε κάθε πρωί και να χτυπάμε οι ίδιοι τον εαυτό μας για τα κιλά μας και για την εμφάνισή μας. Ένα μήνυμα που θέλω να δώσω προς τις αδύνατες και τους αδύνατους είναι ότι δεν είναι καλή ιδέα που σας ζηλεύουμε εμείς οι χοντροί, γιατί και εσείς ως άνθρωποι έχετε τις δικές σας δυσκολίες, τα δικά σας προβλήματα και δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχετε παραπανήσια κιλά έχετε την τέλεια ζωή. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω αν κάνουν νόημα, αλλά σίγουρα η αξία του ανθρώπου δεν μετριέται από τα κιλά του, μετριέται από άλλα πράγματα, όπως την αγάπη προς τον εαυτό του, όπως τη συγκροτημένη προσωπικότητα του, όπως την πνευματικότητα του κλπ. Καλημέρα!